μέρος της παράταξης της ΔΑΣ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναντέχους, όλους τους εργαζομένους, που μετά από μακροχρόνια, πολύχρονη προσπάθεια, καταφέραμε πραγματικά να πραγματοποιηθεί ένα γνήσιο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων με πραγματικούς αντιπροσώπους. Η πλειοψηφία των αντιπροσώπων έδειξε την εμπιστοσύνη στο ψηφοδέλτιό μας, βγάζοντάς το πρώτη δύναμη με 45 ψήφους έναντι 25 της άλλης παράταξης και με 8-5 στις έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό που υποσχεθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και υποσχόμαστε και σήμερα είναι ότι πραγματικά αυτές μας οι προσπάθειες θα πολλαπλασιαστούν ώστε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να γίνει ένα πραγματικό όπλο στην υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης του νομού μας. Και αυτό θα γίνει μια πραγματικότητα ξεκινώντας από την προσπάθεια της επιτυχίας της επεργίας στις 17 του Απρίλη, μετέπειτα σταθμό την 1η του Μάη και έχουμε πραγματικά πολλούς αγώνες να κάνουμε μπροστά μας, ώστε τα σωματεία αυτά που υπάρχουν σήμερα και αυτά που πρέπει να δημιουργηθούν, να μαζικοποιηθούν, να οργανωθούν καλύτερα, να προσανατολιστούν καλύτερα σε ταξική κατεύθυνση, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις στο Εργατικό Κέντρο μαζί με τους χιλιάδες άλλους εργαζόμενους που συσπηρώνονται στα ταξικά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες που δίνουν ένα αγώνα για την τάξη τους, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την διεκπεραίωση του σκοπού της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.